Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας ακόμη διακινητής ναρκωτικών ουσιών και πιο συγκεκριμένα ένας 52χρονος υπήκος της Αλβανίας στη σιδέρη Φιλιατών Θεσπρωτείας, καθώς προσπάθησε να διακινήσει και να μεταφέρει στην χώρα μας 89 κιλά κάναβης και μάλιστα με αιχιόταχη αυτοκίνητο, το οποίο ανήκει σε Έλληνα, ο οποίος και αναζητείται. Η σύλληψη του 52χρονου για διακίνηση, μεταφορά και κατοχή ποσότητας κάναβης έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ιγουμενίτσας, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών. Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και την καταπολέμηση των κυκλωμάτων που διακινούν ναρκωτικά στην χώρα μας, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 52χρονο το πρωί της Κυριακής, διότι τον εντόπισε να οδηγεί γεωταχή αυτοκίνητο και να μεταφέρει με αυτό την ποσότητα των ναρκωτικών. Στον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, διαπιστώθηκε ότι στο χώρο των αποσκευών και των πίσω καθισμάτων του οχήματος υπήρχαν συνολικά 42 συσκευασίες με ποσότητες κάναβης συνολικού βάρους 88 κιλών και 672 γραμμαρίων. Κατασχέθηκαν η ποσότητα των ναρκωτικών, το γεωταχή αυτοκίνητο ιδιοκτησίας ημεδαπού, ο οποίος και αναζητείται, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο. Ενώ ο συλληφθής με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, επρόκειτο να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσπρωτείας.